Κύριε Μαυροκέφαλε, η θέση του Κομμουνιστικού Κόμματος, ναι, επιδοστήματος αυτού. Ναι, προβληματικός ο τρόπος με τον οποίο συζητήθηκε η αλλαγή και η ψήφιση των δύο κώδικων της ποινικής οικονομίας σε μια διαδικασία fast track την περίοδο προεκλογικά πριν τις ευρωεκλογές. Και εμείς ως Κομμουνιστικό Κόμμα είχαμε αποχωρήσει από τη συζήτηση στη Βουλή, γιατί ακριβώς θεωρούμε πάρα πολύ σοβαρή και υπεύθυνη αυτή τη συζήτηση και δεν μπορούσε να εξαντληθεί απλά σε μια προεκλογική περίοδο. Γιατί οι νέοι ποινικοί κώδικες περιλαμβάνουν μέσα διατάξεις οι οποίες είναι αντιφατικές και ασαφείς. Αφορά και τη διεύθυνση εγκληματικής οργάνωσης, όλο το πλαίσιο που αφορούν το πλαίσιο εγκληματικής οργάνωσης με άμεσο αντίκτυπο και στην ηγεσία της Χρυσής Αυγής. Γιατί εδώ έχουμε και μια δίκη η οποία θα τελεσιδικήσει και θα κριθεί με βάση τον καινούριο ποινικό κώδικα. Αλλά και για τα ζητήματα κατάχρησης του δημοσίου χρήματος με κίνδυνο άνθρωποι οι οποίοι έχουν καταχρηστεί δημόσιο χρήμα να πέσουν στα μαλακά το επόμενο διάστημα. Άρα είναι προβληματικό επί της ουσίας όλο αυτό το θέμα. Άρα... και ζούμε τις συνέπειες αυτής της πρόχειρης και αντιφατικής κατάστασης από την κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ. Συμφωνείτε εσείς με αυτή την κριτική ότι έχει γίνει πολλές φωτογραφικά προκειμένου να βγουν συγκεκριμένοι πολλοί σοβίτες τις 17 Νοέμβρη και αυτό το εδράζουν στο γεγονός ότι υπάρχει αυτή η προϋπόθεση να έχουν εκτίσει τουλάχιστον 17 χρόνια από την ποινή τους. Κοιτάξτε, που συμπίπτει με τις ποινές των περισσότερων πλην του Κουφοντίνα που θα το συμπληρώσει αυτό το Σεπτέμβριο. Ακόμα και με το παλιότερο ποινικό σύστημα, αργά ή γρήγορα υπήρχε δυνατότητα βαρυπινίτες και τέτοια στοιχεία να βγουν έξω. Το πρόβλημα είναι βαθύτερο κατά τη γνώμη μας. Σχετίζεται με αυτό που είπα ότι υπάρχουν αντιφατικές διατάξεις. Θα μείνουμε σε αυτό. Υπάρχουν αντιφατικές διατάξεις που απαιτούσαν μια πιο ολοκληρωμένη και υπεύθυνη συζήτηση για τα πολιτικά κόμματα και τους υπεύθυνους. Να πάω λοιπόν στον κύριο Μαυροκέφαλο και αν είστε αισιόδοξος, αν ευελπιστείτε πως το Κομμουνιστικό Κόμμα θα αυξήσει τα ποσοστά του από το ποσοστό των ευρωεκλογών που ήταν στο 5,35%. Χαμηλά, φαντάζομαι, ούτε εσείς θα είστε ικανοποιημένοι. Θα πω, αλλά θα μου επιτρέψετε ένα σχόλιο. Γιατί το ΚΚΕ λέει, ισχυρίζεται και νομίζω επιβεβαιώνεται και από τη σημερινή συζήτηση αλλά και τις γενικές τοποθετήσεις των πολιτικών εκπροσώπων των κομμάτων ότι στις 8 Ιούλιο θα υπάρχει κυβέρνηση. Mm-hmm. Στις 8 Ιούλιο θα υπάρχει κυβέρνηση και θα είναι αντιλαϊκή. Υπάρχει σύγκριση προγραμματική τόσο στο ΣΥΡΙΖΑ, στη Νέα Δημοκρατία, όσο και στο ΚΙΝΑΛ. Αυτή είναι η βάση της συνεννόησης, της συνεργασίας, της ανοχής. Διαλέξτε εσείς όποιο επίθετο θέλετε για να βάλετε τον τρόπο με τον οποίο θα κυβερνηθεί η Ελλάδα από αυτά τα αντιλαϊκά κόμματα την επόμενη μέρα. Είναι χαρακτηριστική η συνεδρίαση του Eurogroup στις 8 του μήνα. Όταν λέει το ΚΚΕ ισχυρό κουκουέ, γιατί μπροστά μας την επόμενη μέρα έχουμε αντιλαϊκή πολιτική και πρέπει ο λαός μας να την αντιπαλέψει και να την ανατρέψει. Mm-hmm. Δυστυχώς θα το πω χαριτολογώντας, δικαιώθηκε ακριβώς την επόμενη των εκλογών, ακριβώς στις 8 του Ιούνιου, όπου οι ηγέτες Ευρωπαϊκής Ένωσης σχεδιάζουν να αποφασίσουν για τα μέτρα. Τα αντιλαϊκά μέτρα, τα καινούργια αντιλαϊκά μέτρα. Άρα, τι προτείνει το Κομμουνιστικό Κόμμα? Που αφορούν την Ελλάδα και ράβουν ήδη κουστούμι 1 δισεκατομμύριο ευρώ νέων μέτρων όσον αφορά το 2019 και το 2020, γιατί είναι αυτή η τρύπα. Φαίνεται όμως, κύριε Μαυροκέφαλε, πως ο λόγος του Κομμουνιστικού Κόμματος δεν πείθει τους ψηφοφόρους συνολικά, γιατί δεν βλέπουμε οι απογοητευμένοι, για παράδειγμα, ψηφοφόροι από το ΣΥΡΙΖΑ να οδεύουν προς τα σας, μάλλον οδεύουν προς άλλα κόμματα. Το ΚΚΕ όλο το προηγούμενο διάστημα αναμετρήθηκε με ένα μεγάλο ρεύμα συντηρητισμού. Ένα μεγάλο ρεύμα συντηρητισμού, το οποίο διωγγώθηκε τα τελευταία 4 χρόνια και ο ΣΥΡΙΖΑ έχει πολύ σοβαρή ευθύνη για αυτό το ζήτημα. Ακριβώς γιατί τσαλαπάτησε επί της ουσίας σε έννοιες όπως αριστερά, αγώνας, πρόοδο κτλ. Και διαμόρφωσε ακόμα πιο δύσκολες προϋποθέσεις σε ένας κόσμος να χειραφετηθεί και να διεκδικήσει πολιτικές λύσεις προς όφελος των δικών του αναγκών. Λοιπόν, για να προχωρήσω. Με αυτό αναμετρήθηκε, μην να τελειώσω την κουβέντα μου. Με αυτό αναμετρήθηκε το ΚΚΕ. Κράτησε μια στάση σταθερή αυτά τα 4,5 χρόνια από τη σκοπιά της υπεράσπισης των λαϊκών συμφερόντων και βρήκε απήχηση αυτή η στάση σε πολλούς εργαζόμενους, σε πολλούς ανθρώπους που συμμετέχουν σήμερα στα ψηφοδέλτια του ΚΚΕ, που προέρχονται από το ΠΑΣΟΚ, προέρχονται από το ΣΥΡΙΖΑ, από τη Λαϊκή Μαυροκέφαλε. Ενότητα και την Ανταρσία και πιστεύουμε ότι αυτό θα εκφραστεί και στην κάλπη σε 7 του Ιούλη. Κύριε Μαυροκέφαλε, σε εσάς, τι λέτε στον κόσμο για να σας ψηφίσει και να μην ξεφύγει προς μέρα 25, για παράδειγμα? Ο λαός μας δεν έχει κανένα συμφέρον να υπολογίσει ποια θα είναι η διαφορά της Νέας Δημοκρατίας και του ΣΥΡΙΖΑ. Σαφώς αυτές τις εκλογές πρέπει να ιτηθούν όλες εκείνες οι ακροδεξιές και φασιστικές κραυγές οι οποίες μολύνουν τη συνείδηση των εργαζομένων. Να κοιτάξει μπροστά, να μην δώσει χωροχάρτη σε εκείνα τα κόμματα τα οποία ψήφισαν τα μνημόνια και τους αντιλαϊκούς νόμους. Ένα τέτοιο κόμμα ήταν και ο κύριος. Μια τέτοια επιλογή έκανε και ο κύριος Βαρουφάκης τα προηγούμενα χρόνια. Θυμίζω ότι ο ίδιος είπε ότι θα ψήφιζα το 70% των μέτρων
που ψήφισαν η Νέα Δημοκρατία και το ΠΑΣΟΚ, ισχυρό κουκουέ για να είναι δυνατός ο λαός την επόμενη μέρα να αντιμετωπίσει την αντιλαϊκή πολιτική, να ανοίξει μια προοπτική κοινωνική ζωή. Ένα πολύ σύντομο